λοιπόν στα της οικονομίας τηλεφωνικώς. Θα πάμε στην Αθήνα, στην ανταποκρίτριά μας Αριστοτελία Πελώνη. Θα μας ενημερώσει για την παράδοση του Μιχάλη Ζολώτα στις ελληνικές αρχές, αλλά και τη σύλληψη του Μιχάλη Φόλε στη Ρουμανία. Καλησπέρα, Αριστοτελία. Ακριβώς, πρίστανται δύο εκ των βασικών πρωταγωνιστών στις υποθέσεις Γενόπουλου συνελήφθησαν σε Αθήνα και Ρουμανία βάσει της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης εναντίον τους, το οποίο εκκρεμούσε μετά από αίτημα των Κυπριακών Αρχών. Ο κύριος Ζολώτας συνελήφθη χθες το μεσημέρι μέσα στο κτίριο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο 42χρονος, με συγχωρείτε, παρουσιάστηκε αφορμήτως στις αρχές και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Αττικής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε το ένταλμα, το οποίο, να πούμε, είναι για ενεργό δωροδοκία, δωροληψία, κατάκτηση εξουσίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα δικήματα. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες γνωστές. Θα το παρακολουθούμε αν προκύψει κάτι. Το ενδιαφέρον πάντως είναι το αυτοβούλος από όλη αυτή την υπόθεση. Ναι. Την ίδια ώρα να σημειώσω ότι ο Γενικός Εισαγγελάς υπογραμμίζει ότι και οι δύο θα πρέπει να έρθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι. Βεβαίως αυτό σε ό,τι αφορά τον κύριο Ζολώτα θα φανεί από τις ελληνικές αρχές. Θα πρέπει πρώτα εδώ να γίνει η σχετική διαδικασία και να αποφασίσουν μετά αν θα έχουν στην Κύπρο. Αλλά αυτό θα μπορούσε να πνίσω να πάρει έως και 3 μήνες και θα δούμε ανάλογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.